Δεν είναι συλλαλητήριο μόνο των συνταξιούχων. Είναι συλλαλητήριο για όλο τον κόσμο. Για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, που αυτή τη στιγμή τα περισσότερα είναι άνεργα. Θα ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ Χανίων που δεν έχουν φτάσει ακόμα στον τόπο συγκέντρωσης. Βρίσκονται όμως στον Άγιο Νικόλαο. Στο σημερινό το Παγκρίτιο Συλλαλητήριο των Συνταξιούχων μας έχουν στείλει ψηφίσματα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, το Εργατικό Κέντρο Λασιθίου, το Επιμελητήριο Λασιθίου, ο Ιατρικός Σύλλογος Λασιθίου, ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Λασιθίου, ο Εμπορικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Παγνή, οι Συνταξιούχοι Αγροτικής Τράπεζας, η Νομαρχιακή Επιτροπή ΑΔΕΔΗ και η ΕΛΜΕ Λασιθίου, συμπαραστέκονται στον αγώνα των συνταξιούχων και ζητούν από την κυβέρνηση να σταματήσει τις περικοπές των συντάξεων των συνταξιούχων. Παρευρίσκονται στην συγκέντρωση αυτή ο Γενικός Γραμματέας των Συνταξιούχων ΙΚΑ Ελλάδος, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑ Ελλάδος, που θα είναι και οι κεντρικοί ομιλητές. Θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από τους Πρόεδρους των Σωματείων της Κρήτης. Θα παρακαλέσω όμως, λόγω της υπερβολικής ζέστης, οι χαιρετισμοί να μην υπερβαίνουν τα 3 λεπτά. Και θα έλεγα πολύ είναι, γιατί θα ακολουθήσει πορεία και συγχρόνως θα πάμε... Από το δημόσιο. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, και θα παραδώσουμε ψήφισμα στην αντιπεριφέρεια που εκεί θα κλείσει και η σημερινή κινητοποίηση. Επίσης τώρα έρχεται και ο πρόεδρος, μα λέει και ανάπηροι πολέμου συμπαραστέκονται στη σημερινή μας, στο σημερινό μας συλλαλητήριο. Θα παρακαλέσω λοιπόν το Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ Ελλάδος να έρθει στο μικρόφωνο. Ο Ραλάκης ο Μανώλης. Επίσης καλωσορίζω τους Χανιώτες που τόλμησαν από την άλλη άκρη της Κρήτης να βρεθούν σήμερα στον Άγιο Νικόλαο. Συγγνώμη, μια αλλαγή. Πρώτος ομιλητής θα είναι ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ΟΑΕ Ελλάδος, ο κύριος Στάτσης. Ναι. Χαιρετίζω τους συνταξιούχους αγωνιστές της Κρήτης που από τη μία άκρη στην άλλη παρευρίσκονται εδώ σήμερα στον Άγιο Νικόλαο. Η σημερινή συγκέντρωση εδώ στον Άγιο Νικόλαο είναι ο αγωνιστικός επίλογος για το πρώτο εξάμεινο του 18 των κινητοποιήσεων που οργάνωσε σε όλη τη χώρα η Συντηρητική Επιτροπή Αγώνα των Συνταξιούχων. Στις πάνω από 70 συγκεντρώσεις, πορείες και δράσεις, η Συντονιστική Επιτροπή εκφράστηκε η αγανάκτηση και η απέτηση των συνταξιούχων να μην λειτουργήσει η λεμιτόμος του ψελιδοχέρι Κατρούγκαλου, να μην επαναπολογιστούν οι συντάξεις, να μην γίνει καμιά περικοπή στην προσωπική διαφορά, να σταματήσει η φορολογία σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. Και τι βγήκε, Πρόεδρε, από αυτές τις κινητοποιήσεις, θα μου θα ρωτήσει κάποιος καλόπιστα. Πρώτα-πρώτα βγήκαν στους δρόμους χιλιάδες συνταξιούχοι. Δεν είναι εδώ και λίγο οι συγκεντρώσεις που οργάνωσαν τα τοπικά σωματεία με την καθοδήγηση της ΣΕΑ σε 35 πόλεις από τις 51 νομούς που έχει η Ελλάδα. Μάλιστα σε ορισμένες πόλεις έγιναν 2 και 3 συγκεντρώσεις.
Έτσι, το τελευταίο δίμηνο, ανά δύο μέρες οι συνταξιούχοι ήταν στους δρόμους. Να υπερασπιστούν την κοινωνική ασφάλιση, μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις του περασμένου αιώνα σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή την κατάκτηση θέλουμε να αφήσουμε κληρονομιά στα εγγόνια και στα παιδιά μας, όπως λένε και τα συστήματά μας. Ένα πρώτο αποτέλεσμα αυτών των κινητοποιήσεων είναι ο εξαναγκασμός της κυβέρνησης να επιστρέψει χωρίς αιτήσεις και αυτά που πηγαίναν προς τους δικηγόρους από τις επικουρικές συντάξεις της παρακρατήσεις για την εισφορά αλληλεγγύης με τις συντάξεις του Αυγούστου. Αυτοί οι αγώνες έφεραν και τις προηγούμενες επιστροφές για την υγεία. Σκεφτείτε πότε θα γινόταν και αν γινόταν ποτέ αυτή η επιστροφή, αν είχε επιλυγεί η δικαστική οδός που μας προτρέπανε. Και το σπουδαιότερο, το θέμα των συντάξεων βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής του Πανελλήνιου με την πρώην ημερησία διάταξη συζήτηση στο επίπεδο αρχηγών της Βουλής της 5 Ιουλίου του 2018, αλλά και χθες κατά τη διάρκεια της ψήφισης του ασφαλιστικού νόμου. Η πρώην ημερησία διάταξη συζήτηση προκλήθηκε από τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Όμως το περιεχόμενό τους το καθόρισαν οι αγώνες των συνταξιούχων. Όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων, περιλαμβάνω και του Πρωθυπουργού, αναφέρθηκαν στις συντάξεις και ειδικότερα στην επικείμενη εφαρμογή του υπανεπολογισμού. Μάλιστα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ παλιότερα έκανε τον κουφό όταν τον ρωτούσαν για τις περικοπές της συντάξης, αυτή τη φορά κατέθεσε πονηρά βέβαια τροπολογία για την αναστολή των υπανεπολογισμών, ζητώντας και από τον Πρωθυπουργό να την ψηφίσουν από κοινού. Επίσης, ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Φόφη Γεννηματά, παρουσίασε σχετική πρόταση νόμου. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογίες για την κατάργηση του υπανεπολογισμού και των συντάξεων και την υπαναφορά των συντάξεων χειρίας. Ακόμα, ζήτησαν να χορηγηθούν συντάξεις στους οφειλέτες του ΟΑΕ με χρέη μεγαλύτερα των 20.000 ευρώ και του ΟΓΑ με χρέη μεγαλύτερα από 4.000 ευρώ. Η Υπουργός Εργασίας Εύη Αξιόγλου απέρριψε τις τροπολογίες για τον νόμο Κατρούγαλο σαν ανέφικτες. Ήταν όμως εφικτό για την ίδια που την περασμένη Κυριακή εμφανίστηκε ως μετανοούσα Μαγδαληνή, δηλώνοντας: «Για το μέλλον θα δούμε το δημοσιονομικά δεδομένα και θα πράξουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μην επιβαρυνθούν οι συνταξιούχοι». Και όλοι οι βουλευτές της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ περηφανεύονται εν χορό πως έσωσαν το ασφαλιστικό σύστημα. Ποιο σύστημα? Αυτό που έχει οδηγήσει σε καταδίκη τους συνταξιούχους. Οι βουλευτές της πλειοψηφίας χωρίστηκαν σε καλούς, κακούς και άσχημους για να πετύχουν το μοναδικό και απέσχυτο σκόπο, την εφαρμογή της τελευταίας αξιολόγησης με θυνατηφόρες περικοπές της συντάξης και την φορολογιστία. Έχουμε αντιμετωπίσει κυβερνητικές πλειοψηφίες που ξεκίνησαν αλλιώς και μετά άλλαξαν στάση σε βασικά θέματα. Αλλά τέτοια υποκρισία και προκλητική κοροϊδία με τον πόνο των συνταξιούχων δεν έχει ματαγίνει. Να σακατέψουν το μονοδικό εισόδημα για ολόκληρες οικογένειες, όπως είναι σε πολλές περιπτώσεις οι συντάξεις, και να σου λένε ότι το κάνουν για το καλό μας, όταν ξέρουν ότι το 87% των συνταξιούχων δεν έχει άλλο εισόδημα εκτός τη σύνταξή του. Ούτε όταν διαφάντευαν οι αγάδες δεν έγινε αποδεκτό το σφάξιμα «αγάμνα γεια σου». Αυτές όμως οι πλειοψηφίες που κοφεύουν στην αγωνία των συνταξιούχων αποδεικνύονται οι καλύτεροι υποκόμοι των αφεντικών και των Βρυξελών. Χθες με το ασφαλιστικό ψήφισαν να μην διακόπτεται η επαγγελματική δραστηριότητα με την έναρξη της κατεβολής της σύνταξης. Τι σημαίνει αυτό? Είναι η εφαρμογή της ενεργού γύρανσης που αποτελεί οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Την ενεργό γύρανση πρότεινε και ο ΣΕΒ, ο οποίος αυτή η αγαθή οικογένεια σήμερα βλέπει υψηλές οι συντάξεις και δεν μπορεί να ανταποκριθούν οι σημερινοί εργαζόμενοι. Αν αυτό είναι πραγματικό, γιατί εμείς δεν έχουμε πληρώσει με τα παιδιά, για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, τα αυτά που πληρώνουν πρέπει να μείνουν για τον εαυτό τους και όχι για μας. Εμείς έχουμε πληρωμένα και δεν χρωστάμε σε κανέναν. Η θεσμοθέτηση της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εφικτή για την Αξιόγλου και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΥΡΙΖΑΝΕ και κάποιων άλλων ακόμα κομμάτων που υπερψήφισαν το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Με την υπεραποτική του εφικτού στη Βουλή, οι βουλευτές της πλειοψηφίας έδειξαν ότι αυτό που τους συναρπάζει πια είναι οι βουλευτές της καρέκλας. Αυτό μην το ξεχάσουμε, καθώς πλησιάζει και ο καιρός για προεκλογικά. Ο Υπουργός Οικονομίας Στέφανος Μάμων. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που φάνηκε από τότε παρακαλώ ότι το βέλτιστο για τη χώρα μας σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης το τριφασικό της χιλής που το είχε αναδείξει ο δικτάτορος Πινοσέτ. Αυτό το σύστημα έχει για πρώτο πυρώνα την Εθνική Σύνταξη που θεσμοθέτησαν οι Λοβέρδος Κουτρουμάνες της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ αφαιρώντας την προστασία του συντάγματος από τις συντάξεις και ενισχύοντας την ιδιωτική ασφάλιση. Αυτή την απέσχυντη ρύθμιση έθισε σε εφαρμογή ο νόμος Κατρούγκαλου με τα 384 ευρώ. Κάτω από αυτή την αναδρομή, για να δείξω πως ο Αλέξης Τσίπρας με την κυβέρνησή του άδραξαν τους ίδιους πολιορκητούς κρυούς όλων των αντιλαδικών κυβερνήσεων για τη συνολική κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης και ό,τι απέμεινε όρθιο ως τα σήμερα κρατήθηκε από τους αγώνες του λαού. Για θυμηθείτε το σχέδιο Γιαννίτση για το οποίο κάποιοι κλαίνε ακόμα και σήμερα. Αν λένε είχε εφαρμοστεί εκείνο το σχέδιο, σήμερα δεν θα υπήρχαν εμπόδια. Δηλαδή δεν θα υπήρχε τίποτε που να εμποδίσει την καταστροφή των συνταξιούχων. Εμείς πληρώσαμε, συνάδελφοι, για σύνταξη και όχι για 384 ευρώ. Εμείς πληρώσαμε με βάση τους δικούς τους νόμους για συντάξεις αξιοπρέπειας που θα καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες για τα γεράδιά μας, για τις ανάγκες του μεριδίου που αναλογεί στη λαϊκή οικογένεια. Για τους συνταξιούχους δεν ισχύει το ότι γέγονε που θέλει η συγκυβέρνηση και όλοι και κάποιοι άλλοι κοινωνικοί εταίροι. Ούτε δεχόμαστε να απαλύνουν τις διαφορές, όπως λέει ο Υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος, που ετοιμάζει τη λυπητηρή για το τέλος του Δεκέμβρη του 2018. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι τα οικονομικά για το λεγόμενο ισοδύναμα να στηριχθούν από τις περικοπές στο συνταξιοδοτικό. Όλοι έχουν μια πρόταση να κάνουν για τις συντάξεις. Και πράγματι αυτό τους είδαμε να το εφαρμόζουν με ευλάβεια όλοι οι υποτακτικοί του συστήματος. Η ληστεία σε βάρος των συνταξιούχων και των λαϊκών στρωμάτων δεν είναι στιγμιαίο έγκλημα. Είναι ένα διαρκές έγκλημα όλων των κυβερνήσεων και γι' αυτό η απάντηση θα είναι διαρκής και αποφασιστική. Διεκδικούμε όσα μας αφαίρεσαν με βία. Για μας καθαρή έξοδος από τα μνημόνια σημαίνει τέλος των αντιλαϊκών προγραμμάτων και μέτρων. Κατάργηση όλων των νόμων των μνημονίων, ανάκτηση των απολειών που είχαμε αυτά τα χρόνια που έχει ο λαός. Και επειδή αναθερμάθηκαν οι υποσχέσεις για 13η σύνταξη, επαναλαμβάνω αυτό που δήλωσα στην Επιτροπή των Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής την περασμένη εβδομάδα. Εμείς διεκδικούμε 13η και 14η σύνταξη με όσα πληρώσαμε για αυτές. Δηλαδή δύο συντάξεις επιπλέον για όλους τους συνταξιούχους πέρα από τις καταβαλλόμενες κοστισαρεμένες συντάξεις μας 12 μηνών. Οποιοδήποτε φιλοδόρημα από τα μετουμένα πλεονάσματα σε επιλεγμένες κατηγορίες συναδέλφων δεν μπορεί να θεωρηθεί 13η και 14η σύνταξη όπως τη θέλει η θανατηφόρα φιλοκυβερνητική προπαγάνδα. Ο Σεπτέμβριος είναι κοντά και πάλι η ΣΕΑ θα μπει μπροστά με όλα τα σωματεία για καινούριους αγώνες. Με τα παιδιά, τα εγγόνια μας. Θα συνεχίσουμε το μαραθώνιο κινητοποιήσεων. Θα συμπορευτούμε με το αγωνιστικό κομμάτι της κοινωνίας για να απεμπλακεί η χώρα από τα πολεμοκάπηλα σχέδια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα σωματεία πρέπει να είναι σε επιφυλακή για την υπεράσπιση των συνταξιούχων και των οικογένειών τους. Ό,τι γίνει θα γίνει με τον αγώνα μας και με όλους μαζί. Γεια σας και σάλα με υγεία. Ευχαριστώ. Ομοσπονδίας ΣΥΚΑ Ελλάδος, ο Μανώλης Σοραλάκης. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, εκ μέρους των συνεργαζομένων συνταξιουργικών οργανώσεων σας μεταφέρω θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των συνεργαζομένων συνταξιουργικών οργανώσεων χαιρετίζει τις δεκάδες χιλιάδες συναδέλφους και συναδέλφισσες συνταξιούχους που το προηγούμενο εξάμηνο έδωσαν το παρόν
στον αγωνιστικό μαραθώνιο σε όλες τις γωνιές της χώρας με βασικό αίτημα την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Χαιρετίζει ακόμα τις δύο μεγάλες παγκρίτιες συγκεντρώσεις που τίμησαν με την παρουσία τους στις μεγάλες σαμποτάζ. Ο δαίμον των μικροφώνων. Στις μεγάλες αυτές κινητοποιήσεις που το πρώτο λόγο για την επιτυχία τους είχαν τα σωματεία, προβλήθηκαν για άλλη μια φορά τόσο τα πάγια αιτήματά μας περικοπές συντάξεων 13η Ακάσια Υγεία, όσο και η τελευταία σκοπή αντιλαϊκά μέτρα, προσωπική διαφορά, μείωση αφορολόγητου, πληστηριασμοί και άλλα. Συμπληρωμένα από τη λαϊκή απέτηση να σταματήσουν τα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως γης, συσπυρώνοντας τους συναδέλφους συνταξιούχους σε αυτόν τον αγώνα που εκφράστηκε μέσα από συγκεντρώσεις, πορείες και παρουσία σε δομές κρατικές. Τα νέα αντιασφαλιστικά μέτρα της κυβέρνησης έρχονται να προσθεθούν στις δραματικές μειώσεις των συντάξεων αποδοχών μας των προηγούμενων χρόνων. Επιπλέον, περικοπές έχει ήδη κάνει η σημερινή κυβέρνηση παρά τα αντίθετα που ισχυρίζεται. Για παράδειγμα, μείωσε το κατώτερο ποσό της κύριας σύνταξης και βασικής σύνταξης στα 486 ευρώ από τα 476 ευρώ στα 460. Οι επικουρικές συγκάσεις σφαγιάζεσκαν σε ποσοστά αυθαίρετα πάνω από αυτά που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου. Ακόμα, περικοπές έγιναν και με τις αυξήσεις στο ποσοστό παρακράτησης στις συντάξεις για την υγεία. Τώρα η κυβέρνηση έρχεται πάνω στις ήδη κατακρεουργημένες συντάξεις μας να εφαρμόσει τις ανατιφόρες διατάξεις του νόμου 4387 του 16 του γνωστού νόμου Κατρούγκαλου. Κρύβει μάλιστα επιμελώς ότι με βάση αυτόν τον νόμο ήδη επαναπολογίζονται οι συντάξεις των νέων συνταξιούχων που κατάθεσαν σύνταξη μετά τον νόμο του 2016. Οι περικοπές τους θα είναι πάνω από 18%, αλλά αυτό δεν φαίνεται, διότι αυτοί οι συνταξιούχοι παίρνουν ακόμα προσωρινή σύνταξη. Όταν τους γίνει η κανονική σύνταξη, σε πολλούς από αυτούς θα είναι μικρότερη και θα τους ζητηθεί να γυρίσουν και λεφτά πίσω. Για τους παλιότερους συνταξιούχους, ο επαναυπολογισμός των συντάξεων θα αρχίσει το 2019. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν νέες δραματικές μειώσεις, αφού το ποσοστό αναπλήρωσης του επαναυπολογισμένου με βάση τον νόμο, αντί του 80% της αρχικής που αρχικά υπολογιζόταν, τώρα θα πέσει στους 44%, φέρνοντας νέες μειώσεις μέχρι και 300 ευρώ. Ακόμα από τις συντάξεις μας θα αφαιρεθούν τα οικογενειακά επιδόματα. Αν υπολογίζουμε σε αυτές τις περικοπές και τις μειώσεις του αφορολόγητου που από 5.600 από 8.600 ευρώ που είναι σήμερα, θα χάσουμε 2-3 συντάξεις ακόμα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα συνταξιούχου με σημερινή σύνταξη κύρια και επικουρική 480 ευρώ που μέχρι τώρα δεν πλήρωνε φόρο. Μετά την αλλαγή της φορολογικής κλίμακος θα πληρώσει 600 ευρώ το χρόνο. Πρέπει βέβαια να αναγνωρίσουμε ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει μόνο θανατηφόρα πολιτική αλλά και προπαγάνδα. Ισχυρίζεται ότι θα υπάρξουν και αυξήσεις σε συντάξεις και αυτό προσπαθεί να το γενικεύσει. Η αλήθεια είναι ότι για μια μερίδα συνταξιούχων, κυρίως από τις πρώην ΔΕΚΟ που έχουν πληρώσει στο εργασιακό τους βίο υπέρογγες κρατήσεις και έχουν πολλά χρόνια εργασίας, θα προκύψουν κάποιες μερικές αυξήσεις, μικρές αυξήσεις στις σημερινές τους όμως συντάξεις που έχουν κατακρεουργηθεί το προηγούμενο χρόνο. Αλλά και αυτοί
στο σύνολό τους θα τους αφαιρέσει τα οικογενειακά επιδόματα και το αφορολόγητο. Όσο για τα αντίμετρα, εμείς δεν δούλεψαμε να πληρώσουμε τις ασφαλιστικές μας υποχρεώσεις σε όλη μας τη ζωή χωρίς να χρωστάμε σε κανένα δανειστή και τις συντάξεις μας και τα δικαιώματά μας για να μας τα παίρνουν πίσω και να μας δίνουν ψίχουλα. Έτσι, όλα αυτά είναι κατακτήσεις μας, αποτέλεσμα σκληρών αγώνων που πολλές φορές αιματηρών αναμετρήσεων και συγκρούσεων. Τίποτα δεν έχει θετικό να περιμένουμε. Οι συνταξιούχοι, συνολικά ο λαός, από το γνωστό παραμύθι της επαναδιαπραγμάτευσης. Απάντηση στην επίθεση δίνει το οργανωμένο μαζικό αγωνιστικό κίνημα που με τους αγώνες του θα διεκδικήσει αιτήματα με βάση τις πραγματικές ανάγκες του λαού για τη στρατηγική, για τη ανατροπή αυτών των βάρβαρων αντιλαϊκών. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνταξιουχικών Οργανώσεων είναι μια καλά οργανωμένη δύναμη σε όλη τη χώρα και καλύπτει το σύνολο των συνταξιούχων. Όλα αυτά τα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης, το συνταξιουχικό κίνημα οργάνωσε σε όλη τη χώρα εκατεντάδες αγωνιστικές κινητοποιήσεις σε όλες τις μορφές για όλα τα ζητήματα από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Αυτές οι κινητοποιήσεις δεν πρέπει να τις αφήσουμε να ξεφουσκώσουν. Σε πάνω από 80 πόλεις της χώρας κινητοποιήσεις, όλο αυτό το διάστημα αποτελούν ιστορική παρακαταθήκη στο κίνημα των συνταξιούχων και δείχνει την ευθύνη για τη συνέχιση των αγώνα σαν μονόδρομο για τη λύση των προβλημάτων μας και την ανατροπή των αντιλαϊκών πολιτικών από όπου και να προέρχονται. Οι αντιλαϊκές αντισυνταξιουχικές πολιτικές των κυβερνήσεων δεν τις απαλλάσσουν ούτε ξεχνιούνται. Ένα πρώτο αποτέλεσμα των κινητοποιήσεων αυτών είναι ο εξαναγκασμός της κυβέρνησης ώστε να επιστρέψει τις παρακρατήσεις των επικουρικών συντάξεων στις εισφορές αλληλεγγύης με την καταβολή των συντάξεων του Αυγούστου. Επίσης εδώ να προσθέσουμε ότι αυτό το φαινόμενο που παρουσιάζει η κυβέρνηση, άλλοι μεν να λένε ότι θα εφαρμοστεί η προσωπική διαφορά και άλλοι να λένε ότι δεν θα εφαρμοστεί, δηλαδή το παιχνίδι του καλού και του κακού χωροφύλαξ, αυτό δεν είναι τυχαίο. Το παίζει γιατί βλέπει ότι το συνταξιουχικό κίνημα της χώρας μας όλα αυτά τα χρόνια αγωνίζονται εναντίον των πολιτικών αυτών. Επομένως, βλέποντας το πολιτικό κόστος, προσπαθεί να αναδιοργανωθεί και να απαντήσει. Εμείς λέμε ότι ό,τι και να γίνει, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας έτσι όπως τον έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Οι συνταξιούχοι μέσα από αυτή τη δράση πολύ καλά έχουν καταλάβει ότι η επερχόμενη ανάπτυξη και η καθαρή έξοδο που ευαγγελίζεται για το καλοκαίρι η κυβέρνηση καμιά σχέση δεν έχει με τη λύση των προβλημάτων μας. Αλλά με νέες θυσίες στο βωμό των τραπεζών και των επιχειρηματικών ομίλων με τους 1000 εφαρμοστικούς νόμους που έχουν ψηφιστεί. Θα είχαμε καταφέρει πολλά περισσότερα αν η συμμετοχή των συνταξιούχων ήταν ακόμα πιο μαζική στους αγώνες και τη δράση των σωματείων. Αυτό πρέπει να γίνει. Οι συνταξιούχοι να νικήσουν το φόβο, την αδιαφορία, τη λογική δεν γίνεται τίποτα, τις αυταπάτες ότι κάτι μπορεί να αλλάξει με τις προσφυγές στα δικαστήρια ή σε άλλες μορφές όπως με την εκλογή νέας κυβέρνησης. Ο νέος Βεζίρης όποτε έρθει θα έρθει για να μας ματώσει ακόμα πιο πολύ. Και αυτό να μην το ξεχάσουμε. Θα είναι ο νέος Βεζίρης που θα μας πάρει τα κεφάλια. Ο Σεπτέμβρης είναι κοντά. Η ΣΕΑ ξανά θα μπει μπροστά σε νέους αγώνες. Τα σωματεία όπως πάντα πρέπει να είναι σε επιφυλακή για να υπερασπίσουν τους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους. Με ακόμα πιο μαζική συμμετοχή στους αγώνες και τη δράση των συνταξιουχικών σωματείων. Οι καιροί δεν περιμένουν και μην ξεχνάμε ότι με την πάλη μας και τους αγώνες μας μπορούμε να τους σταματήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο τον Ραλάκη τον Μανώλη. Αρχίζουν οι χαιρετισμοί. Θα κάνω μια μικρή εξαίρεση λόγω του ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά μετά θα ξεκινήσουμε από τα Χανιά.
Όμως θα παρακαλέσω, αν θεωρούν ορισμένοι ότι δεν πρέπει να χαιρετήσουν για οικονομία χρόνου λόγω της βαριάς μέρας, λαϊ της ζέστης, ας το κάνουν. Το λόγο έχει ο Τσαγκαράκης, ο πρόεδρος του ΑΕ Ηρακλείου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου και τα μέλη του Συνδέσμου Συνταξιούχων ΟΑΕ νομού Ηρακλείου χαιρετούν την Παγκρίτια Πανσυνταξιουστική Συγκέντρωση που γίνεται σήμερα 11 Ιουλίου στον Άγιο Νικόλαο. Σκοπός της συγκέντρωσής μας είναι να στείλουμε ένα βροντερό μήνυμα στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για τα μεγάλα προβλήματα που μας ταλαιπωρούν, η οποία συγκυβέρνηση με περίσσια ανέδεια και απίθμενο θράσος βάζουν σε εφαρμογή αντιλαϊκά, αντισυνταξιουσικά μέτρα του τρίτου και τέταρτου μνημονίου. Μας λένε καμιά μείωση κύριων και επικουρικών συντάξεων, και όμως βλέπουμε και μείωση στις κύριες συντάξεις, αλλά και στις επικουρικές να γίνονται προνοιακά επιδόματα. Το ΕΚΑΣ του χρόνου καταργείται. Όσο για τη σύνταξη της κυρίας, μόνο αρρωστημένα μυαλά μπορούσαν να σκεφτούν μια τέτοια περικοπή. Επίσης το 19 καταργείται η προσωπική διαφορά των συντάξεών μας, αλλά και η μείωση του αφορολογήτου. Ο έμφυα που ήταν ένας φόρος παράλογος και δεν διορθωνόταν, αλλά εκαταργείτο, όπως λεγόταν, σήμερα όχι μόνο δεν καταργήθηκε, αλλά και νομιμοποιήθηκε και αυξήθηκε. Οι αυξήσεις των έμεσων και των άμεσων φόρων καταστρέφουν το οικογενειακό μας εισόδημα. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εξανεμίζει τα πενιχρά εισοδήματά μας. Επ' ευκαιρία θα ήθελα να σας ενημερώσω, μερικοί από εσάς το γνωρίζουν, ότι ο σύνδεσμός μας έχει ξεκινήσει ένα αγώνα για τη μείωση των εισιτηρίων στις αστικές συγκοινωνίες της περιφέρειας στο 50% για άτομα άνω των 65 ετών. Με τα ίδια έγγραφα ζητούμε και τη μείωση των εισιτηρίων στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες της νησιωτικής Ελλάδος, πάλι για άτομα άνω των 65 ετών. Έχουμε ενημερώσει Υπουργεία, Φορείς, Περιφέρειες, τον Πρωθυπουργό, βουλευτές, από τους οποίους έχουμε διάφορες απαντήσεις, οι οποίες δείχνουν ότι με συντονισμένες προσπάθειες πιστεύουμε ότι θα επιτύχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Ήδη κατά τη συνεδρίαση του 11ου συνεδρίου της ΠΟΣΟ ΑΕ στο Βόλο, μέλος της αντιπροσωπείας της Λαμίας, το όνομά του το έχω, ο αντιπεριφερειάρχης της Λαμίας έχει έρθει σε επαφή με τη διοίκηση του ΚΤΕΛ Λαμίας και διαπραγματεύεται το κόστος συμμετοχής της περιφέρειας, ούτως ώστε να γίνει πράξης η μείωση των εισιτηρίων στο ΚΤΕΛ Λαμίας. Μας έλεγαν κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, πράγματι. Είχα δίκιο, γιατί τα σπίτια που βγαίνουν σε πληστηριασμούς πηγαίνουν στις τράπεζες και όχι στους τραπεζίτες, ακόμα πηγαίνουν και στα άλλα φάση. Για τα επιπλέον προβλήματα ήδη μας έχουν ενημερώσει ο κύριος Μπαντελής Τάτσης της ΠΟΣΟ ΑΕ και ο κύριος Ραλάτσης της ΠΟΣ ΙΚΑ. Είμαι βέβαιος ότι οι συνταξιούχικες οργανώσεις, ενωμένες και αποφασισμένες με αγωνιστικό παρόν, θα σταθούν όρθιοι εναντίον των αντιλαϊκών μέτρων. Συνάδελφοι, καλή υγεία, καλή δύναμη, καλούς αγώνες! Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Σωματείου ΑΕ Ηρακλείου. Το λόγο έχει ο εκπρόσωπος των Σωμάτων Ασφαλείας. Συνάδελφοι συνταξιούχοι, εκ μέρους των μελών του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας νομού Λεανσιθίου, αστυνομικών λιμενικών πυροσβεστών, χαιρετίζουμε τη σημερινή Παγκρίτια Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας των συνεργαζόμενων συνταξιοχικών οργανώσεων. Χαιρετίζουμε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες που σταθερά και αγωνιστικά δίνουν αυτή τη μάχη ενάντια στα κλιμακούμενα μέτρα λιτότητας που εξαθλιώνουν το λαό. Αντιδρούμε στις παλιές και νέες περικοπές της συντάξης, την υγεία, τις κοινωνικές παροχές.
Ανησυχούμε για την κρίση δίχως τέλος στη χώρα μας. Την εκτεταμένη ανεργία, τη μεγαλύτερη αναγκαστική μετανάστευση των νέων μας, την εφαρμογή επώδυνων εισαποδοτικών πολιτικών. Αποδοκιμάζουμε τις ασκούμενες πολιτικές, που ούτε και τώρα δεν συγκρούονται με το λαϊκισμό, το πελατειακό σύστημα, τις συντεχνίες, τα κατεστημένα συμφέροντα και κάθε μορφή διαφθοράς και αδιαφάνειας. Ειδικότερα οι ρυθμίσεις του νόμου 4387 του 16, νόμος Κατρούγκαλου, σε συνδυασμό με αυτές του νόμου 4472 του 17, είναι οι δυσμενέστερες που έχουν θεσμοθετηθεί ποτέ, δημιουργώντας συνθήκες εξαθλίωσης και μαζικής φτωχοποίησης. Απαιτούμε και αγωνιζόμαστε για την άμεση επιστροφή του 50% των συντάξιμων παραγών του νόμου 4093 του 12 και επαναφορά των συντάξεων στα επίπεδα του 2012. Την κατάργηση του νόμου 4387 του 16 που προβλέπει τη μείωση των συντάξεων από 1η-1η του 2019. Την διακοπή της παρακράτησης της ΕΑΣ, εισφορά ηλικίων συνταξιούχων και την επιστροφή των παρακατηθέντων από το Φεβρουάριο του 2017. Συνάδελφοι συνταξιούχοι, οι συντάξεις μας που τις πληρώσαμε όλοι μας στη ζωή με τη δουλειά μας γίνονται προνοιακά βοηθήματα. Με όπλο όμως στους αγώνες μας μπορούμε να σταματήσουμε. Καλό αγώνα, καλή δύναμη σε όλους. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο, αλλά για άλλη μια φορά θα ήθελα να παρακαλέσω απλούς χαιρετισμούς, διότι ο κόσμος διαμαρτύρεται ήδη. Στο βήμα έχει τώρα ο πρόεδρος του ΙΚΑ Ηρακλείο Κρυαράς, ο Ανδρέας. Αγαπητοί συναγωνιστές, συναγωνίστριες, η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ νομού Ηρακλείου χαιρετίζει όλους τους συνταξιούχους που στηρίζουν και συμμετέχουν στη σημερινή παγκρίτια κινητοποίηση των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών σωματείων της Κρήτης εδώ στο πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Χαιρετούμε όλους τους συνταξιούχους που αντιδρούν αγωνιστικά ενάντια στη συνεχιζόμενη και ολομέτωπη κυβερνητική επίθεση στα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα και στη συνεχιζόμενη φτωχοποίησή μας. Οι συνταξιούχοι, βαλόμενοι αλίπητα από τις αντιλαϊκές πολιτικές όλων των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χάσαμε από τις αρχές της εφαρμογής των δημοσιονομικών μέτρων μέχρι σήμερα το 60% περίπου από τις συντάξεις που έχουν καταντήσει προνοιακά επιδόματα. Παράλληλα, όλα αυτά τα χρόνια ερχόμαστε αντιμέτωποι, όπως και ο υπόλοιπος λαός, με τη φοροαφάμαξη της ελλιπή και πανάκριβη υγειονομική περίδαψη. Συνάδελφοι, η αρχή του αγώνα μας βασίζεται στην άρνηση να υποχωρήσουμε, να υποταχτούμε, να αποδεχτούμε και να νομιμοποιήσουμε ποτέ στη συνείδησή μας ως τετελεσμένο ό,τι μας έχει αφαιρεθεί. Ο στόχος μας η αποτροπή των παλιών και νέων μέτρων και η διεκδίκηση αξιοπρεπού ζωής με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας. Καλούς αγώνες, συνάδελφοι. Για άλλη μια φορά, σύντομη χαιρετισμή παρακαλώ. Το βήμα έχει τώρα ο πρόεδρος των συνταξιούχων ΝΙΚΑ Χανίων. Είναι εδώ. Ναι, εδώ είναι, εδώ. Έλα. Πώς λέγεται. Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ νομού Χανίων χαιρετίζει την αποφασιστικότητα των συνταξιούχων να αγωνιστούν οργανωμένα ώστε να ανατρέψουν όλο το αντισυνταξιουχικό και ανταασφαλιστικό σύστημα που έχει εφαρμοστεί εις βάρος τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο, έτσι να είναι όλοι οι χαιρετισμοί. Το λόγο έχει τώρα η Αντιπρόεδρος του Σωματείου Δημοσίων Υπαλλήλων Χανίων. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, εκ μέρους των πολιτικών συνταξιούχων του νομού Χανίων χαιρετίζομαι τη σημερινή παγκρίτια συγκέντρωση εδώ στον Άγιο Νικόλα και θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε όσο μπορούμε. Γεια σας.
Ευχαριστούμε τη συναδέλφισσα. Πάμε τώρα στο Ρέθυμνο. Το λόγο έχει ο πρόεδρος του ΙΚΑ Ρεθύμνου. Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, η παρουσία σας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε τους αγώνες μας. Αψηφίσατε τη ζέστη και παραβρεθήκατε στη διαμαρτυρία του Αγίου Νικολάου. Είστε αγωνιστές πρώτης γραμμής και έτσι πρέπει να είστε πάντα, να πραγματοποιήσουμε και να οργανώσουμε το παλαδικό ξεσηκωμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον φίλο μου τον Λευτέρη, τον παλιό αγωνιστή. Υπάρχει από το δημόσιο του Ρεθύμνου? Όχι. Από τον ΟΑΕ Ρεθύμνου? Ούτε. Πάμε λοιπόν στο Λασίθι από τον ΟΑΕ Λασιθίου, τον Αριστοτέλη τον Γεροντή. Έλα Αριστοτέλη, έλα Αριστοτέλη. Ναι. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, οι αποφάσεις της κυβέρνησης με των δανειστών να φορτώνουν συνεχώς με αβάσταχτα βάρη τους συνταξιούχους, μη αντέχοντας άλλο, μας οδηγούν σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας. Σε λίγο διάστημα η κυβέρνηση θα εφαρμόσει τις καταστρεπτικές αντισυνταξιουσικές διατάξεις του νόμου 4387 του 16 νόμου Κατρούγκαλου. Με την εφαρμογή του, καθώς και με άλλους νόμους και αποφάσεις που ισχύουν, οι συντάξεις μας θα γίνουν πλέον επιδόματα πρόνοιας. Συνάδελφοι, έχουμε τη δύναμη και μπορούμε να το σταματήσουμε. Δεν θα κάνουμε πίσω από την διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας. Αγωνιστικά διεκδικούμε, απαιτούμε δωρεάν ενιαίο σύστημα υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, άμεση πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτών στα κέντρα υγείας και όχι στην εμπορευματοποίηση της υγείας, κάλυψη σε φάρμακα, ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις όλων όσων τα έχουν ανάγκη, δωρεάν και χωρίς προϋποθέσεις. Να καταργηθεί ο νόμος των πληστηριασμών. Πλήρη φοροαπαλλαγή της πρώτης κατοικίας. Καμία περικοπή στο ΕΚΑΣ. Να εφαρμοστεί το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, όπως ήταν πριν, σε όλους τους συνταξιούχους και εργαζόμενους. Την ανακεφαλοποίηση των ασφαλιστικών μας ταμείων και επιστροφή εδώ και τώρα όλα τα αυθαίρετα παρακρατηθέντα, να επανέλθουν όλα τα κλεμμένα πίσω. Τα θέλουμε, τα εκδικούμε. Καλούμε λοιπόν όλους τους συναδέλφους των ταμείων να συσπηρωθούμε στα σωματεία μας με ένα κοινό αγώνα. Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να τους σταματήσουμε. Συνάδελφοι, καλή συνέχεια και καλούς αγώνες. Αν και πολύ μίλησε ο συνάδελφος ο Αριστοτέλης, τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, το εκπρόσωπος του Δημοσίων Υπαλλήλων Ηρακλείου. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, εκ μέρους των πολιτικών συνταξιούχων νομού Ηρακλείου, τη σημερινή συγκέντρωση τη χαιρετίζουμε. Καλή συνέχεια στους αγώνες μας και καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τη συναδέλφισσα. Επειδή είχα μια παράληψη και δεν έδωσα για ένα χαιρετισμό στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, έχει το λόγο τώρα για ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Και θα κλείσω με το ψήσμα το οποίο θα διαβάσει η Μαρία Τσαγκαράκη. Το Εργατικό Κέντρο Λασιθίου χαιρετίζει τη σημερινή παγκρίτια συγκέντρωση των περήφανων γυρατιών που κάποιοι προσπαθούν να τα φέρουν σε θέση που κάθε άλλο παρά περήφανη να είναι. Εμείς, οι εργαζόμενοι, μαζί με τους άνεργους, τους μικρομεσαίους, είμαστε στο πλευρό σας.
Δεν μπορεί να συνεχίζεται εδώ και 8 χρόνια αυτή η επίθεση ενάντια στους συνταξιούχους, ενάντια στα δικαιώματά σας, ενάντια στις συντάξεις, ενάντια στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε όλοι μαζί για ένα καλύτερο αύριο, ενάντια σε εκείνους που προκάλεσαν την κρίση και κάθε άλλο παρά την πληρώνουν. Δυστυχώς την πληρώνει όλη η υπόλοιπη κοινωνία. Όλοι μαζί, ενάντια στις πολιτικές αυτές που εφαρμόζονται, όχι στα μνημόνια. Όλοι μαζί μπορούμε. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο. Το λόγο έχει τώρα ο Πρόεδρος του Δημοσίου Λασιθίου, Δημοσίων Υπαλλήλων. Κυρίες και κύριοι, ο Άγιος Νικόλαος, πιστεύω για πρώτη φορά, έχει μια τόσο αρκετά μεγάλη συγκέντρωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Συνταξιούχων του Δημοσίου Νομού Λασιθίου, καθώς και οι συνταξιούχοι όλοι του Νομού Λασιθίου, του Δημοσίου πάλι, σας ευχαριστεί που ήρθατε εδώ με τόση ζέστη, με τόσο κόπο. Καλό καλοκαίρι και ευχόμαστε οι κυβερνήσεις μας, γιατί όλες φταίνε, όλες. Γιατί εγώ λέω πάντοτε, γιατί από τότε που ανάλαβε ο Γιώργος ο Παπανδρέου, να μην πω και πιο μπροστά, όλα τα κόμματα δεν ενωθήκανε και να έχουν μια γραμμή. Παρά ο ένας θέλει να αποτύχει ο άλλος για να πάρει την κουτάλα. Σας ευχαριστώ πολύ, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. Γεια σας. Συνάδελφοι, τώρα θα διαβάσει η Μαρία Τσαγκαράκη τα αιτήματα που έχουμε βάλει στο ψήφισμα, τα οποία θα σταλούν στον Πρωθυπουργό και στα κόμματα της Βουλής. Συνάδελφοι, είμαι ο πρόεδρος των συνταξιούχων του ΟΑΕ Χανίων. Πιστεύω να μην έγινε εσκεμμένη η παράληψη. Αλλά εμείς εδώ δεν στεκόμαστε ούτε στους τίτλους, ούτε στην προβολή. Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα να αγωνιστούμε για τα δίκαια αιτήματά μας και δεν μας ενδιαφέρουν ούτε τα τεχνάσματα αυτά που εφαρμόζουν και προσπαθούν να εφαρμόσουν κάποιοι. Λοιπόν, εμείς έχουμε τιμή να εκπροσωπούμε τους συνταξιούχους του ΟΑΕ Χανίων και έχουμε βάλει στόχο μας να πορευτούμε συνδικαλιστικά και όχι κομματικά, από οποιοδήποτε φορέα κι αν προέρχεται αυτή η κομματική γραμμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ψήφισμα των συνεργαζόμενων συνταξιούχων Κρήτης. Αιτήματα. Άμεση καταβολή σε όλους τους συνταξιούχους των πληρωμένων δώρων μας. Άμεση καταβολή όλων των κύριων επικουρικών συντάξεων, καθώς και των ΕΦΑΠΑΚ και των μερισμάτων που χρονίζουν επαναφορά του ΕΚΑΣ. Καταβολή των συντάξεων χειρίας με κατάρρευση των διατάξεων του νόμου 4387 κάθετος 16 Κατρούγκαλου. Ανακεφαλοποίηση των ασφαλιστικών μας ταμείων. Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους χωρίς προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα. Εξάλληψη της εμπαραματοποίησης με πολιτική πλήρου λειτουργία όλων των βαθμοειδών του τομέα υγείας. Άμεση χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό για κάλυψη όλων των αναγκών των δημόσιων δομών. Την δωρεάν παροχή όλων των ιατρικών και εξεταστικών επισκέψεων της φαρμακευτικής και νοσοκομιακής αγωγής. Την επαναλειτουργία των νοσοκομείων που έκλεισαν, των μονάδων που καταργήθηκαν. Την άμεση πρόληψη του αναγκαίου ιατρικού, παραϊατρικού και βοηθητικού προσωπικού. Τη χρηματοδότηση για την προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων φαρμάκων. Κατάργηση των παρακρατήσεων για την υγεία,
στις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Άμεση απόδοση σύνταξης του αξιούχου στο ΑΕ που οφείλουν πάνω από 20.000 ευρώ με την αναλογία των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβάλει και απόδοση του παρακρατηθέντους ποσού για κοινωνικό τουρισμό του νόμου 3863/10. Κατάργηση όλων των αντισυνταξιουχικών, αντεργατικών νόμων και απόδοση σε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί. Καταγγέλαμε και εκφράζουμε την αντίθεσή μας στις νέες ταραντιχώρες περικοπές του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2018. Κανένας επαναϋπολογισμός, καμία μείωση με την προσωπική διαφορά στις κύριες επικουρικές συντάξεις και την κατάργηση του νόμου 4387/16. Όχι στη μείωση του αφορολόγητου και την περικοπή των οικογενειακών μας επιδομάτων και του ΕΚΑΣ. Διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί από όλο τον αντισυνταξιουχικό, αντιασφαλιστικό, νομικό πλαίσιο που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις. Ανακεφαλοποίηση των ταμείων μας. Να αποδοθούν άμεσα, χωρίς αιτήσεις, δικαστήρια και προαπαιτούμενα ότι η κυβέρνηση αυθαίρετα παρακρατεί σε κύριες επικουρικές συντάξεις και την εισφορά αλληλεγγύης. Ψήφισμα για το Μακεδονικό. Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε απόφαση για παραχώρηση από τη χώρα μας της χρήσης του ονόματος Μακεδονίας ή παραγόγου αυτής ως κύριο ονόματος ή σύνθετης ονομασίας για την ονοματοδοσία του κράτους των Σκοπίων, του προσδιορισμού της εθνικότητας και του γλωσσικού του ιδιώματος χωρίς αλλητρωτικές βλέψεις ή συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις Κρήτης. Ευχαριστούμε τη Μαρία. Θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο του Αγίου Νικολάου και θα καταλήξουμε στην Αντιπεριφέρεια, όπου θα δώσουμε και το ψήφισμα στην Αντιπεριφερειάρχη. Θα προηγηθεί το Λασίθι μπροστά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά.